Μπορώ να πω ότι το Wonder Woman 1984 ή καλύτερα Walker Woman 1984 είναι μετριότατο, ως και κακό, δεν άξιζε τα λεφτά σας. Γι' αυτό full spoilers, γιατί όσοι ήταν να τη δείτε θα την είδατε ήδη νόμιμα ή παράνομα, καθότι με κλειστά σινεμά και στριμάρισμα σε HBO Max διέρευσε άμεσα στα torrents ή θα διαβάσατε τη site εκδοχή στο conserva.gr, στηρίζουμε κονσέρβα. Μετριότατο λοιπόν αυτό το sequel, όχι φυσικά ότι και το πρώτο ήταν κανένα αριστούργημα, ήταν υπερεκτιμημένο μέχρι αηδίας, εξαιτίας της προώθησής του από το σύνολο των κριτικών, λόγω φεμινιστικής ατζέντας, των ίδιων κριτικών που θάψανε τις πιο καλές σε σχέση με Wonder Woman αλφα μέλη ταινίες της DC, όπως το Man of Steel και το Batman vs. Superman. Μιας φεμικόμη ατζέντας που κειμενόταν σε φυσιολογικά επίπεδα της μόδας της εποχής του 2017 και όχι στον φεμικόμη ιστερικό παροξισμό που βλέπουμε στο δεύτερο, που βασικά αγγίζει επίπεδα νεομαρξιστικού wokeness της Marvel και της Lucasfilm. Βέβαια, εδώ προστίθεται και ο αντιτραπισμός και το Trap Derangement Syndrome, αντιτραπικό ιδιοψυχαναγκαστικό σύνδρομο που χτυπάει κόκκινο, καθώς ο βίλεν της ταινίας μπορεί να μην είναι ο ακριβής κλόνος του Τραμπ, αλλά είναι μια άθλια καρικατούρα του Τραμπ και νομίζουν ότι το κοινό είναι χαζό και δεν θα καταλάβουμε τη δουλειότητά τους να το συνδέσουν με την περσόνα του Τραμπ από live story, εμφάνιση, εκφράσεις προσώπου και κινησιολογία, όπως π.χ. ο συνήθιστος τρόπος που κάνει χειραψία ο Τραμπ κυριαρχικά, τραβώντας προς το μέρος του το χέρι του άλλου. Και το ότι η Γκαντότ βγήκε και αρνήθηκε το Max Lord είναι βασικά ο Τραμπ, δεν λέει κάτι. Καθώς είναι εμφανής ο στόχος της ταινίας και των παραγωγών, δηλαδή του Σνάιντερ, ο οποίος έχει υποταχθεί πλήρως στην νεομαρξιστική σαπίλα, σε σημεία που στήριξε τον Τσίντινγκ Τζο προεκλογικά κατά διαπραγματικά, κρίμα, και τον θεωρούσα αλφα μέλη δεξιόστροφο δημιουργό και τον στήριζα σε μπιφς με σόιφλεξ αριστερούλιδες που θάβουν τη φιλμογραφία του γιατί ακριβώς τον θεωρούν ακροδεξιό. Η ταινία είναι πολύ βαρετή, σε σημεία είναι σαν ταινία του Hallmark, σαν μέτρια ρομαντική κωμωδία αρχών δεκαετίας 2000 με Jennifer Aniston. Το χιούμορ είναι κρύο και η προσπάθεια κάλτα αναφορών της δεκαετίας του 80 είναι προφανής και κάπως εκβιαστική, αλλά εντάξει είναι προσεγμένη, π.χ. το ντύσιμο του Steve αλλά Michael Jackson από Thriller. Και γενικά έχει καλά looks των 80's. Βέβαια η ταινία βλέπετε μόνο στο fast forward. Η επαναφορά του Chris Pine θυμίζει καρτούν, όπως και το μαγκάφιν πασπαρτού του φαλοειδούς, διλντοειδούς, μαγικού λίθου των ευχών, το οποίο μάλλον προέρχεται από τα κόμικ, δεν ξέρω, δεν διάβασα ποτέ Wonder Woman. Αλλά είναι ακατάλληλο για σινεμά. Βασικά είναι το λιχνάρι του Αλαντίν χωρίς το τζίνι. Ούτε στα στρουφάκια δεν υπάρχουν τέτοιες παιδιάστικες παπαριές. Γκάλ Γκαντότ και Κρις Πάιν ουδέποτε είχαν ερωτική χημεία, ούτε στο πρώτο, από τα χειρότερα κινηματογραφικά ζευγάρια που έχω δει ποτέ. Και γίνεται θελημένα, καθώς ο Πάιν βγάζει μια beta male soy boy simp, θα έλεγα, αύρα, ώστε φυσικά να μην επισκιάζει το φεμινιστικό αρχέτυπο της Νταϊάννα, η οποία, αν και νάρα μου, όπως πάντα, δεν τη λες και οσκαρική ηθοποιό. Η Kristen Wiig ως Μπάρμπαρα Μινέρβα φέρνει μια όρβα θηλυκών Ghostbusters 2016, θα ξεράσω. Με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια. Και είναι miscast ως Τσίτα. Ο ρόλος ήθελε Σαρλίζ Θερόν, καθότι σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται ισότιμη της Νταϊάννα και δεν νιώθεις ιδιαίτερη απειλή. Είναι η ενσάρκωση της μέσης Lipdart αριστερούλας, πραγματική beta female. Είναι cringe ο χαρακτήρας της. Και ειδικά από ένα σημείο και μετά που γίνεται βιτζιλάντε εκδικήτρια εναντίον της πατριαρχίας και της τοξικής αρενοπότητας, με τις νέες της δυνάμεις, η οποία συμβολίζεται στο πρόσωπο ενός αλκοολικού, σεξουαλικού, αρπακτικού πρέταντορ, που φυσικά οπτικά είναι ο μέσος λευκός αγγλοσάξονας υπερβάρος, δηλαδή το στερεότυπο της deplorable εκλογικής βάσης του Τραμπ, σύμφωνα με την ιδεολειψία του αντιτραπικού συμφερτού πάντα. Μιλάμε για πλήρη στοχοποίηση και δαιμονοποίηση του μέσου Αμερικάνου και όχι μόνο Αμερικάνου, αλλά και κάθε λευκού δυτικού, τον οποίο δαιμονοποιούν, ταυτίζοντάς τον με κουλτούρα βιασμού. Η Wiig παίζει έναν απίστευτα κλισεδιάρικο ρόλο που έχουμε δει δεκάδες φορές σε άλλες υπηρεοϊκές ταινίες, δηλαδή το ασχημό παππού
που γίνεται badass από τα Batman του Joel Schumacher με Edward Nygma Riddler και Poison Ivy, τον Mandarin στο, τον ψεύτο Mandarin στο Iron Man 3, τον Electro στο Amazing Spider-Man 2 του 2014 και άλλους πάρα πολλούς. Ο τύπος από Mandalorian, ο Pedro Pascal, που παίζει την καρικατούρα του Τραμπ, του φέρνει κάπως, αλλά είναι η επιτομή του overacting σε μια πολύ άκυρη και ηλίθια ερμηνεία με μια πανηλήθια ισπανική προφορά που σε κανένα σημείο δεν τρομάζει ούτε δείχνει απειλητικός. Αλλά ίσως είναι το μόνο που αξίζει στην ταινία. Τώρα, τα λεσβιακά υπονοούμενα μεταξύ Wonder Woman και Τσίτα θα ήταν λειτουργικά άμα έπαιζε η Σάρλις Θέρον. Θα ήθελα πολύ να δω την Γκάλ Γκαντότ με τη Σάρλις Θέρον σε τέτοια φάση. Βέβαια, δεν οδηγούν πουθενά. Υπάρχουν καθαρά για walk λόγους, για πόντους αλφαβήτου. Είναι ανεπαίσθητα και αποδεικνύει την υποκρισία τους, καθώς δεν έχουν το θάρρος να κάνουν κανονική λεσβιακή υποπλοκή, που θεωρώ βέβαια σεναριακά θα βοηθούσε την αψίδα του χαρακτήρα της Τσίτα, ειδικά στο φινάλε, και πιστεύω εκνεύρισαν και το κοινό του αλφαβήτου, που περίμενε πιο πολλά και θυμίζει λίγο το Catwoman του 2004 με τη Halle Berry, που και εκεί θέλαν να βάλουν λεσβιακό φιλί μεταξύ Halle Berry και Sharon Stone. Yay. Και παναχώρησαν καθότι φοβήθηκε το στούντιο μη φάνε κανένα R-rated, κανένα κατάλληλο και χάσουν και το εφηβικό κοινό. Η Wonder Woman και η Amazon, θυμίζω, ήταν ανέκαθεν bisexuals, pro-woke εποχής από τα comics ακόμα, αναπαράγοντας το παραφιλικό παραμύθι περί ομοφιλοφιλίας στην αρχαία Ελλάδα. Όποιος ή το κίνεδος, και στη συγκεκριμένη ταινία εκμεταλλεύονται το comic, και το γεγονός ότι οι Αμαζόνες ζούσαν μόνες, χωρίς άντρες, τους οποίους ανεχόντουσαν μόνο για αναπαραγωγή σύμφωνα με το μύθο. Χωρίς βέβαια να λέει πουθενά ότι έκαναν πλακομούνια ή παρτούζες με μαρμάρινα, στραπώνς κτλ. Πάντως, αν δεν τολμάνε να κάνουν λεσβιακό love story ή bi ερωτικό τρίγωνο στη Wonder Woman, δεν θα το κάνουν ποτέ. Μάλλον ίσως το κάνει πρώτη Marvel με την Captain Ξενέρωτη, την Captain Marvel. Και την Black Worst Valkyrie, ώστε να ικανοποιηθεί λίγο το liberal ιερατείο της Καμπάλ και να ενσταλάξουν λιγάκι ακόμα διαφθορά και εκφυλισμό στα μυαλά της νέας γενιάς. Γενικά αυτή η τρικυμία εγκρανίου και έλλειψη πλάνου χαρακτηρίζει αυτό το ξενέρο, το καρτουνιστικό χάος που αγχώνεται να χώσει όσες πιο πολλές εθνότητες μπορεί στο cast και ξεχνά να βάλει σκηνές δράσεις για να μην κινηθούμε και πρέπει να πετσοκόπει και άγρια στο μοντάζ παρά τη θηριώδη διάρκεια των 2,5 ώρων. Στα καλά στοιχεία, βέβαια, όπως πάντα, η μουσική του τιτανοτεράστιου μαέστρου Hans Zimmer, χωρίς βέβαια να είναι κάτι το συνταρακτικό, με επαναλαμβανόμενα θέματα από αριστουργηματικό soundtrack του Batman vs. Superman, σε εναλλακτική βέβαια νέα εκδοχή, όπως το μαγευτικό Beautiful Lie ή το κλασικό Wonder Woman θέμα, που θυμίζει ποντιακό πυρίχιο χορό, καθότι η Θεμισκύρα, η μυθολογική πατρίδα των Αμαζόνων, βρίσκεται στον εύξηνο πόντο, δηλαδή μια πολύ όμορφη ethnic πινελιά που μας θυμίζει ότι η Wonder Woman είναι και πόντια. Επίσης, στα θετικά είναι και η σκηνή που μαθαίνει η Wonder Woman να πετάει, που θυμίζει λίγο original Superman με Christopher Reeve, αν και περισσότερο θυμίζει Hook με τον Robin Williams, όπως τόνισαν και στα honest trailers. Και δεν φτάνει βέβαια την επικότητα της σκηνής της πρώτης πτήσης στο Man of Steel, εντάξει, εννοείται, που μάλλον ήταν και ο στόχος. Καλύτερα βέβαια να μάθαινε να πετάει από την αρχή και να πάρει τον Soy Steve αγκαλιά και να ταξιδεύουν, παρά να δούμε την πανηλήθεια σκηνή που κλέβουν το πολεμικό αεροσκάφος από το μουσείο σε μια πάρα πολύ κακοσκηνοθετημένη και βεβαιασμένη σκηνή από τη θίτσα την Patty Jenkins, όπου υποτίθεται ο πιλότος Steve παθαίνει πλάκα βλέποντας τα εκθέματα και την εξέλιξη της αεροπλοείας ως το 1984 μέσα σε λίγα μέτρα. Και τελικά ο Steve φτάνουμε να πιλοτάρει ένα μοντέρνο jet χωρίς κανένα πρόβλημα, παρότι πετούσε μόνο με διπλάνα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και είναι σαν να βάζεις ένα 10χρονο οδηγό από τα καρτ στη Φόρμουλα 1, δηλαδή είναι τραγικό.
Η χαοτική κατάσταση που προκαλείται από την εκπλήρωση των ευχών ολόκληρου του κόσμου είναι μια ξεδιάτροπη αντιγραφή από Bruce Almighty 2003 με τον Jim Carrey και η μετεψύχωση του φαντάσματος του Steve είναι ουσιαστικά η αντιγραφή του αόρατου εραστή του Ghost του 1990 με τον Patrick Swayze. Με την Diana να διαφορεί πλήρως για τον τύπο που καταλαμβάνει η ψυχή του Steve. Λες και είναι ένα άδειο σαρκείο που φορά χωρίς δική του ζωή. Έλεος δηλαδή. Το δέος και οι αστείες αντιδράσεις του γεννημένου το 19ο αιώνα Steve για την εξέλιξη της τεχνολογίας και γενικότερα του κόσμου εν έτη 1984 είναι ξεδιάτροπη αντιγραφή του Marty McFly και της αντίδρασής του στο μελλοντολογικό κόσμο του 2015 στο κλασικό πια Back to the Future 2. Όπως και η τεχνολογία τηλεπαθητικής επικοινωνίας του Max Trump, του Max Lord με ολόκληρο τον κόσμο κτλ. Που τους τραβάει την ψυχική ενέργεια, δεν κατάλαβα ακριβώς τι είναι. Είναι μια ξεδιάτροπη αντιγραφή της συσκευής του Riddler στο Batman Forever. Αν και θυμίζει επίσης και το Cerebro από το X-Men. Πάρα πολλά κλισέ, φορμουλαϊκή ταινία, γεμάτη μανιέρες, με αχρίαστες σκηνές, όπως η αρχική σκηνή στη Θεμισκήρα με τους αγώνες και η σύλληψη των ληστών στο Mall, όπου μιλάμε η φεμινιστική λιθιότητα και η παιδιάστικη βλακιά χτυπάει κόκκινο. Όπως φυσικά και στην βλάσφημη για μένα σκηνή της θυσίας της αρχαίας Αμαζόνας της Αστήρια, της εθνικής ηρωίδας των Αμαζόνων που βλέπουμε στην αρχή της ταινίας ως άγαλμα και που στο τέλος επανέρχεται πεγμένη από την original Wonder Woman, τη Linda Carter, spoiler, και που θυσιάζεται σε μάχη με κάτι κακέκτυπα των Σπαρτιατών, δεν πολύ κατάλαβα, που ναι μεν δεν τους ονομάζουν Σπαρτιάτες, αλλά είναι 100% σαν Σπαρτιάτες, με κόκκινο μανδύα, δόρεα, ασπίδες κτλ. Απίστευτο και λυπηρό το πως μαγάρισε ο ίδιος ο Σνάιντερ του 300 του, παρουσιάζοντάς τους ως βάρβαρους βίλενς στο βωμό του νεοφεμινισμού. Μάλλον μετάνιωσε για το αλφα μέιλ έπος του και προσπαθεί να το υπονομεύσει. Τελείως τραγικός. Το έχασε ο Σνάιντερ μετά την οικογενειακή του τραγωδία. Μιλάμε για πλήρη εκφυλισμό. Με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η σκηνή. Είχε δυνατότητες για κάτι πολύ καλύτερο το Wonder Woman 1984. Ο κακός είχε ένα ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι μονοδιάστατος και του δίνει το σενάριο μια ανθρώπινη πτυχή με τον γιο, το νιντζάκι που έχει, χωρίς βέβαια επεξήγηση. Είναι υιοθετημένο, τον έκανε με ασιάτσα, δεν κατάλαβα και δεν με νοιάζει. Απλά το ότι ήταν νιντζάκι με έβγαλε από την ταινία, καθώς είναι καθαρά πανηλήθιο, woke, πολυφιλτικό diversity. Και παίζει άθλια, ό,τι χειρότερο έχω δει σε παιδί ηθοποιό. Όπως και το κοριτσάκι, το νίγκα κοριτσάκι στην αρχική σκηνή της ληστείας στο Μολ. Μιλάμε τώρα για ζουζούνια επίπεδο, δηλαδή τελείως ξεφτύλα. Τα CGI και τα εφέ μετριότατα πολλές φορές απαράδεκτα για 2020, λες και έγιναν το 1984 που διαδραματίζει την ταινία. Και η τσίτα είναι ένα ακόμα αντιπιχείρημα σε όσους θέλουμε live action ταινία Thundercats, όπως και το Cats του 2019, όπως και το Avatar, όπως και το Catwoman. Έχει κάτι πολύ περίεργο μάλλον το υβρίδιο ανθρώπου και ελουροειδών που το κάνει τελείως lame. Κρίμα πραγματικά γιατί η Wonder Woman είναι από τις λίγες πραγματικά αλφα female υπεροειδές και έχει γίνει σύμβολο όλα αυτά τα χρόνια και είχε μείνει μακριά από woke οχετό, όπως και ολόκληρο το σύμπαν της DC. Ως τώρα δηλαδή, και λυπήθηκα πραγματικά για αυτή την ταινία που πάντως είναι πολύ καλύτερη από τις αντίστοιχες woke ταινίες της Disney και της Marvel. Είναι μια ταινία γνήσιο προϊόν μιας πολιτισμικής καθίζησης, δηλωτικής του καλλιτεχνικού τέλεματος και του γενικότερου ευτελισμού, στα οποία έχει περιέλθει η κινηματογραφική βιομηχανία και που επιδεινώθηκαν από τις δυστοπικές συνθήκες του pandemic του KKK. Με σχεδόν όλες τις ταινίες του 2020 να κυκλοφορούν σε streaming υπηρεσίες, κάτι σαν με τα μοντέρνες βιντεοταινίες του 80 ή ως απλά σκουπίδια του Walkflix.
Η μόνη σωτηρία για το Hollywood είναι να γυρίσει στη χρυσή εποχή των υπερπαραγωγών για μένα, όπως όταν πρωτοβγήκε τηλεόραση τη δεκαετία του 50, δηλαδή ταινίες τις οποίες πρέπει να τις δεις σε αίθουσα και χάνουν σε οθόνη του λάπτοπ ή των smartphones. Ταινίες ανάλογες του Quo Vadis, 10 εντολών, Ben Hur, El Cid, Lawrence Arabia κτλ. Με παραδοσιοκρατικές θεματικές, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια δηλαδή. Και όσο ακόμα υπάρχουν old school μεγάλοι σκηνοθέτες, όπως για παράδειγμα ο Mel Gibson, ο Coppola και πάρα πολλοί ακόμα. Το έχουν καταλάβει αυτό στο Hollywood, εξού και η νέα ταινία της Gal Gadot για την Κλεοπάτρα, που ήδη προκάλεσε αντιδράσεις από ανιστόρητους μπιελεμάκηδες για το γεγονός ότι η Γκαντότ είναι λευκή μεσογειακού τύπου, αν και Εβραία, και όχι μελαψή person of color, POC, όπως πιστεύουν όλοι οι αμόρφωτοι αριστερούλιδες, ή θα ήθελαν να δουν στην οθόνη. Αλλά εδώ να μου πείτε, είδαμε μαύρο αχιλλέα και δία, δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου. Και δεκάδες άλλους χαρακτήρες βέβαια της παγκόσμιας ιστορίας και λογοτεχνίας να αρπάζουν λιγάκι στο σολάριουμ της ρεβιζιονιστικής νεομαρξιστικής προπαγάνδας. Γι' αυτό τρελάθηκαν και δεν περίμεναν ποτέ την Κλεοπάτρα να την παίξει λευκή σε αυτό το σάπιο κλίμα της τοτεμοποίησης των μειονοτήτων. Βέβαια δεν περιμένω κάτι καλό για την επερχόμενη Κλεοπάτρα, καθώς σκηνοθετεί και πάλι η θίτσα Patty Jenkins και δεν είμαι αισιόδοξος για το project. Γιατί μπορεί να πέτυχαν το look της Κλεοπάτρας, αλλά προβλέπω ότι θα είναι νεοφεμινιστικό παραλήρημα, όπου το 90% του cast θα είναι μαύροι, Ινδοί, μέχρι και Ασιάτες, μπορεί και Ινδιάνοι, Εσκιμόοι, δεν ξέρω, κάτι θα βρούνε. Και θα μειώνονται και θα δαιμονοποιούνται όλοι οι ανδρικοί χαρακτήρες και ρόλοι. Και δει οι ιδρυτές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Ιούλιος Κέσαρ και Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός Αύγουστος φυσικά. Με τους οποίους αλληλεπέδρασε η Κλεοπάτρα. Θα βάλουν καμία καρικατούρα του Τραμπ πάλι βέβαια ως Οκταβιανό Αύγουστο, να το θυμηθείτε. Και τίποτα παροχημένα ερείπια και σόι φλόρους για Ιούλιο Κέσσαρα και Μάρκο Αντώνιο, ώστε να αναδειχθεί φυσικά η Κλεοπάτρα, που ομολογουμένως ήταν δυναμική γυναίκα για την εποχή της, κυρίως λόγω ελληνικής πτωλεμαϊκής καταγωγής και παιδείας, αλλά πιστεύω θα το παραχέσουν. Το Hollywood το έχει χάσει με το συγκεκριμένο είδος ταινιών, με τα ιστορικά έπι. Ελάχιστοι κατέχουν αυτό το πολύ δύσκολο είδος. Αν ήμουν παραγωγός, φυσικά θα το έδινα στο Mel Gibson ασυζητητή, να το γυρίσει με αυθεντικούς Έλληνες, Αιγύπτιους, Ιταλούς, σε αρχαία ελληνικά, αιγυπτιακά, λατινικά, και θα έβαζα την Τόνια Σωτηροπούλου για Κλεοπάτρα, αν και προσωπικά τη θεωρώ άθλια ηθοποιό και άνθρωπο, ελληνίδα πραγματική. Και μοιάζει πιο πολύ με βρωμά γύφτισα, παρά με ελληνίδα, να πω την αλήθεια. Αλλά πιστεύω θα τέριαζε στο ρόλο λόγω γλώσσας και πουτανή ύφους. Και ο Μελ βέβαια μπορεί να μετατρέψει και την πιο ατάλλαντη σε Κατίνα Παξινού. Αλλά εντάξει, ο Μελ είναι πολύ art house και counter culture για τα γούστα των μεγάλων στούντιο, που δεν θα ρίσκαραν ποτέ μια τέτοια ταινία, η οποία θέλει stars και walk αφήγημα πλέον, για να περάσει την κρυσάρα των νεομαρξιστών κομισάριων που ελέγχουν το Hollywood και τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ξέρω, μετά και το δίμηνο της μετεκλογικής τρέλα στην Αμερική, βλέπω ότι ο πολιτισμικός νεομαρξισμός τριαβεύει και εξελίσσεται σε πλήρες οργουελικού τύπου νεοσταλινικό καθεστώς των εκφυλισμένων ελίτ και χάνεται ο culture war, ο πόλεμος δηλαδή για την κουλτούρα του δυτικού κόσμου. Χάνεται δηλαδή για το συντηρητικό στρατόπεδο, το οποίο δείχνει απελπιστικά αφημωμένο, απομονωμένο και βυθισμένο σε συνωμοσιολογικό echo chamber μεσιανικών προφητιών. Όπως και ο ίδιος ο Τραμπ, είναι απελπιστικά μόνος, σαν μοναχικός σερίφης σε western του John Ford με John Wayne, καθώς προδόθηκε από ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης των ΗΠΑ, που παρέδωσε πανεύκολα τις ΗΠΑ στην νέα κανονικότητα της κινεζοποίησης και του μαοϊκού μονοκομματισμού, γιατί μην περιμένετε να ξαναδείτε ρεπουμπλικάνο και γενικά δεξιόστροφο, έστω και libertarian πρόεδρο ξανά. Ο Τραμπ αποχωρεί σαν μοναχικός καουμπόι στο λιοβασίλεμα, χωρίς ιδιαίτερες τιμές, αφού αντιμετώπισε τις απειλές και έδειξε το δρόμο, όπως είπε και ο Σαράντος Καργάκος, τον είπα, ο Βίκτορ Ντέιβις Χάνσον, όποιος δεν τον ξέρει να τον βρει στο ίντερνετ, είναι τρομερός. Αν και εμένα μου θυμίζει πιο πολύ τον Uncle Bob στο Terminator 2, που αφού αντιμετώπισε την υπέρτερη τεχνολογικά απειλή του T-1000,
πρέπει να κατεβεί στην Υψικάμινο και στο Molten Steel και να εξαφανιστεί, ως παράδοξο που είναι, γιατί και ο Τραμπ ήταν ένα ιστορικό παράδοξο. Μην ξεγελιέστε. Η απίθανη νίκη του το 2016 ήταν θείο δώρο και ανομαλία βασικά στην globalist κανονικότητα, που πήγε 4 χρόνια πίσω τους μισάνθρωπους σχεδιασμούς τους για την ανθρωπότητα. Πέρα από τις διάτριτες εκλογές, η εγκαθίδρυση και επιβολή του δυστοπικού καθεστώτος Biden και των ολιγαρχών του πλούτου και της τεχνολογίας είναι απόδειξη της μαζικής πλήσης εγκεφάλου μιας λογοτομημένης ρούμπεν πλέμπας από media, big tech και deep state, που ήταν απαραίτητη για να πετύχει το master plan τους. Χωρίς αυτή τη μαρξίζουσα πλέμπα δεν θα μπορούσαν ποτέ, μα ποτέ, να εφαρπάξουν τις εκλογές από τον Τραμπ. Και όπως είπε κάποτε και ο αείμνηστος Φίλιππα Συρίγος για την τάπα του Βράγκοβιτς το 1996, όλες αυτές τις βλακίες που έκανε ήταν μια ληστεία, ήταν ένα έγκλημα. Παρόλα αυτά, η αναζωογόνηση που επέφερε το φαινόμενο Τραμπ στο παγκόσμιο πατριωτισμό παραμένει, όπως και οι παρακαταθήκες της σύντομης και φαλκεδευμένης προεδρίας του. Όπως θα μείνει και ο άπειρος πόνος που μοίρασε στους left-art haters, σε σημεία που το εκφυλισμένο Hollywood δημιούργησε κλόνους του ως κακούς από Star Wars μέχρι Wonder Woman 1984. Και όπως συμβαίνει συχνά στο Hollywood, πάντα υπάρχει και το sequel. To the prophecy of the one who will bring balance to the force. You believe it's this boy? He can see things before they happen.